Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας παρέα με τον Γιώργο Καπουτζίδη σήμερα. Μια ωραία γιορταστική μέρα, 26 του Δεκέμβρη. Και όλοι, και εμείς ακόμα, είμαστε σπίτια μας. Γιατί όπως σας είπαμε, σήμερα είναι μεγάλη αργία. Και βεβαίως όλοι πρέπει να είμαστε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, ό,τι έχει ο καθένας, τον άνθρωπό του, το κορίτσι του. Ή και όλους μαζί, ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Εσύ τώρα σήμερα. Ναι. Πού θα είσαι? Σήμερα που θα είμαι. Σήμερα που θα είσαι. Σήμερα δεν μπορώ να σου πω που θα είμαι ακριβώς. Για να μπορείς να περάσεις ήσυχα. Θα σου πω όμως ότι θα ήθελα να κάνω μία μάζοξη στο σπίτι μου, ίσως για την πρωτοχρονιά. Κάνεις κανένα τραπέζι, σ' αρέσει. Ναι, συνέχεια. Τώρα που έμαθα να μαγειρεύω, συνέχεια. Τι είναι τώρα, έμαθες να μαγειρεύεις? Ναι, στην εκπομπή έμαθα να μαγειρεύω. Δεν ήξερα τίποτα. Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν ήξερα, μόνο delivery έπαιρνα. Και καφέ έφτιαχνα. Δεν ήξερα τίποτα. Θα λέμε τίποτα. Τι άντεξες αυτό τόσα χρόνια εδώ μόνο σου? Θεωρούσε ότι δεν το είχα ανάγκη. Θεωρούσε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Καλά, και, τώρα... και πώς σκέφτηκε το Μέγκα να σε βάλει τόσο εκπομπή μαγειρική σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση καθόλου με την Δεν ξέρω, ρώτα τους. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω ότι από τότε που το έκανα έχει αλλάξει η ζωή μου. Έχει αλλάξει η μέρα μου. Αλήθεια. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω τα πράγματα τα οποία έχω σκοπό να φάω το μεσημέρι. Σκονάκι. Βέβαια. Βέβαια. Να σου πω κάτι, τώρα πια είμαι και χωρίς σκονάκι. Δηλαδή τα θυμάμαι και απ' έξω και πολύ καλά τα αυτά που θέλω. Για πες 2-3 που έχεις μάθει να τα κάνεις καλά. Τα έχεις κάνει πάνω από 5 φορές το καφέ. Κοίταξε. Γιατί η θάλασσα δεν τα έχεις κάνει 1-2 φορές. Όχι, δεν πιάνω. Δεν θα έρθω να φάω από τα χεράκια σου. Τα ζυμαρικά μου είναι πάρα πολύ ωραία και διαφορετικές συνταγές ούτω ή άλλω. Να κάνεις τα μακαρόνια πριν. Ούτε τα μακαρόνια, είχα ολόκληρη σελίδα για το πώς φτιάχνονται. Τίποτα δεν ήξερα, τίποτα. Είμαι τελείως διαφορετικός. Αυτό που νόμιζες ότι είμαι. Ότι μαγειρεύω και αυτά. Με μια αθλητική εφημερίδα στο χέρι ήμουνα και με ένα φραπέ. Αυτό πάλι που δεν μου κόλλαγε ποτέ με να κάτσω να σου κάνω προβλέψεις. Αυτά που δεν σου κολλάνε έκανα, λοιπόν. Κρέπες φτιάχνω πολύ ωραίες. Έλα. Βεβαίως. Κοτόπουλο καταπληκτικό. Τι ψητό, ας πούμε, στο φούρνο με πατάτες. Όχι, φτιάχνω. Στις κρέπες μου μέσα βάζω κοτόπουλο. Φτιάχνω κοτόπουλο με κάρι, μπουκίτσες, τέτοια πράγματα. Ψαρονέφρι πάρα πολύ ωραίο που έμαθα στην εκπομπή να φτιάχνω. Σβησμένο με μαύρο δάφνη και τυρί από πάνω, κρέμα και όλα αυτά τα πράγματα. Λουλούδι μου, αυτά τα φτιάχνεις για να τα φας μόνος σου? Όχι, καλό κόσμο. Ναι. Πάω στο σούπερ μάρκετ και την ώρα που ψωνίζω, λέω τώρα μια που ψωνίζω, μας κάνουν και 2-3 τηλέφωνα. Και μαζεύω κόσμο και έρχεται. Τόσο ωραία. Μπράβο, βρε Γιώργο μου, μπράβο. Και γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να φτιάξω και το σπίτι μου. Γιατί ήμουνα λίγο. Είχα μετακομίσει, ας πούμε, πέρυσι τον Νοέμβριο, είχα αλλάξει σπίτι. Και επί ένα χρόνο το σπίτι έμεινε λίγο πάνω κάτω όπως όταν μπήκα την πρώτη μέρα. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κιόλας. Έχεις αγοράσει σπίτι εδώ? Όχι, στην Αθήνα όχι. Κάτσε ρε, σπίτι... δεν έχεις πάρει εξοχικό? Στην Αίγινα, ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες να πάρεις ήταν εξοχικό αντί για μόνιμη κατοικία. Μ' αρέσει. Άρα, Γιώργο. Βγάζω λαυράκια συνέχεια από σένα. Τρελό ενδιαφέρον. Για πες λοιπόν, είπες εσύ ανάποδα. Όλοι οι Έλληνες λένε πρώτα ένα σπίτι να βάλω το κεφάλι μέσα. Έτσι μας μεγάλωσαν όλοι. Ναι. Εσένα τι σου λέγανε μικρό παιδί μου? Πάρε ένα εξοχικό, να είσαι με τους φίλους σου και βλέπουμε. Ξέρεις τι, Ελένη, είμαι λίγο ένας άνθρωπος που είμαι πολύ περίεργος. Φαίνομαι ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Όλα τα ανατρέπει σήμερα. Δεν είμαι καθόλου. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα μου μπει στο κεφάλι, θα το κάνω οπωσδήποτε. Κόντρα στη λογική, κόντρα στα προγνωστικά, κόντρα στο τι μου λένε οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά η εικόνα που δείχνω είναι αυτό που λες εσύ, ότι ένας άνθρωπος που θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι στην οικογένεια, στο σπίτι, σε αυτά. Μα άμα μπω στην οικογένεια και στο καλό σπίτι, παιδί, θα στο κάνω χαρούμενο. Άνω κάτω. Τώρα, το αν εσύ θες κάποια πράγματα που επιλέγεις να τα κάνεις, δεν το βρίσκω κακό. Δηλαδή, τι θα πρέπει να είσαι? Το θέλω μου, λοιπόν, σου λένε οι άλλοι είναι... να ακολουθήσεις. Όχι, να έχεις προσωπικότητα ένας άνθρωπος. Καμιά φορά παραέχω. Το θέλω μου είναι πάρα πολύ δυνατό. Καμιά φορά. Και είναι κόντρα στη λογική. Εμένα μου ήρθε ότι θα πάρω εκείνο το σπίτι στην Αίγινα. Τελείωσε. Το ξέρω ότι η λογική είναι. Συχνά. Είσαι μέσα στα θέατρα. Πέρσι θυμάμαι, ήσουν να δεν προλάβαινε. Έψαχνα να βρει κανένα διήμερο. Ναι. Που δεν σου καθόταν κιόλα εκεί μέσα. Φέτος χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που έχω το χρόνο και μπορώ και. Και ασχολούμαι περισσότερο. Είναι. Ήταν πολύ σωστό. Εκεί μέσα. Ναι, βέβαια. Το είχα φτιάξει ούτως ή άλλως από πέρυσι. Δηλαδή και το καλοκαίρι. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε την περιοδία που ξεκινήσαμε τον Ιούλιο, κάναμε Ιούλιο-Αύγουστο περιοδία. Όλο τον Μάιο και όλο τον Ιούνιο ήμουν εκεί. Οπότε το ευχαριστώ. Μόνο πας.
Φέτος το χειμώνα δεν έχω πάει. Δηλαδή πήγα μία φορά τώρα το Δεκέμβριο, πήγα άλλη μία φορά το Οκτώβρη, ήταν αρχές Οκτώβρη. Θα πρέπει να αρχίσω να πηγαίνω. Λοιπόν, εμένα τα εξοχικά το πιστεύεις ότι μου αρέσουν πιο πολύ το χειμώνα που υπάρχει ησυχία. Είναι ωραία. Γενικά η Αίγινα είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ωραία και το εξοχικό. Δεν έχω πάει στην Αίγινα. Για πες μου λίγο τη διαδρομή. Πας Πειραιά, παίρνεις το καραβάκι. Ναι. Σε πόση ώρα θα παίρνεις? Μία ώρα και 10 λεπτά. Πολύ με το κοντά. Δελφίνι είσαι σε 40 λεπτά, 35. Ωραία. Το σπίτι σου είναι μακριά από εκεί, από Όχι, το λιμάνι. Είναι 3 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Α, είσαι δίπλα. Ναι. Έχει μόνιμους κατοίκους στο νησί? Πάρα πολλούς. Α, έχει. Καταρχήν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, πολλοί μάλλον από τους μόνιμους κατοίκους, δουλεύουν στο Πειραιά. Δηλαδή ξυπνάνε το πρωί, παίρνουν το πρωινό το Δελφίνι, πάνε στη δουλειά τους και γυρνάνε. Η Αίγινα είναι ένα νησί το οποίο έχει πάντοτε ζωή. Τι βλέπεις γύρω σου εκεί που είσαι εσύ, ας πούμε, βλέπεις δέντρα, βλέπεις πώς είναι το νησί? Βλέπεις θάλασσα, από εκεί που είμαι εγώ. Βλέπεις τη θάλασσα. Βλέπεις απέναντι το Αγκίστρι, βλέπεις τα Μέθανα που είναι απέναντι, βλέπεις... Είσαι για ψάρεμα πας? Όχι. Θα ήθελα όμως, θα σου πω ότι, γιατί θες να πάμε για ψάρεμα, τι είναι αυτό? Είναι το καινούργιο πράγμα που θέλω να μάθω. Θέλω να το μάθω καλά, να βάλω την πετονιά, ξέρω, εντάξει. Θέλω να μάθω να ψαρεύω καλά. Θα ήθελα να είχα ένα φουσκωτό. Αχ, και εγώ πάρα πολύ. Αυτό το σκέφτομαι. Αλλά λίγο. Θα ήθελα να μάθω και να το οδηγώ. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι σαν το ποδήλατο. Το φουσκωτό, σαν τα μάξι. Πιο εύκολο πρέπει να είναι. Πιο εύκολο. Ναι, απλώς... Αν περνάνε από δίπλα σου οι άλλοι και δεν ξέρουν ότι είσαι άπειρος, δεν είναι πιο εύκολο. Δεν έχει φανάρια, Ελένη, θα περνάνε από δίπλα. Το ξέρω, καλή, έχω πάει βόλτα με φουσκωτό και το έχω ρωτευτεί. Τίποτα, μόνο να μην βαράμε κάτω τα βράχια δεν πρέπει να προσέχουμε. Θα σου δώσω το τηλέφωνο μου να μου δώσει και στο δικό σου, αν δεν τρυπήσει το φουσκωτό, να το να σε πάρω. Χριστέ μου, έχει δίκιο. Αυτό είναι ο κίνδυνο. Το μην πέσει στα βράχια που δεν φαίνονται. Τι ωραίο όμω που είναι να μπορεί να ρίχνει τη βουτιά σου όπου σ' αρέσει. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Αυτό θα ήθελα να το μάθω. Αλλά μπορεί εγώ μαζί με αυτό θέλω να μάθω και να ψαρεύω και να βγάζω ψάρια. Αυτό νομίζω ότι δεν το θέλω πολύ. Θα στεναχωριέμαι με τα καημένα που θα τα βλέπω. Άντε καλέ, θα στεναχωρηθώ για τα ψάρια. Αφού ο κόσμος τρώει ψάρια, τα ψάρια θα στεναχωρηθώ. Άλλο να το τρώω και άλλο το βλέπω. Δεν στεναχωριέμαι με τα ψάρια, στεναχωριέμαι με τα ζωντανά, άμα τα δω. Άμα το πάρω από το χασάπι, ούτε γι' αυτό στεναχωριέμαι. Αλλά άμα δεν μπορώ να πάω στεναχωριέμαι και να πούνε, έλα σήμερα σφάζουμε ένα κατσίκι, κάτσε να φας, θα φύγω. Ναι. Έχω ψυχολογικό. Βέβαια, είχα πάει πριν από λίγες μέρες σε κάτι χειροσφάγια. Ναι. Δεν είδα τα χειροσφάγια, αλλά έφαγα κάτι λουκάνικα μετά, τρελάθηκα. Κάτι με ζεδιλίκια. Πω, τρελάθηκα, παιδιά. Ήταν αριστούργημα. Εσύ πας καθόλου επάνω στο χωριό σου? Βέβαια. Πολύ θα το λες. Ναι, εντάξει. Νόμιζα ότι μέσα στις Σέρες είναι όχι, μέσα όχι, και ένα χωριό. Στις Σέρες, α, είσαι μέσα, ναι, μέσα στην πόλη. Ο παπάς μου είναι από χωριό, είναι από το Λιβαδοχώρι. Η μαμά μου είναι από την Ιγρίδα, λοιπόν, που είναι μικρή πόλη. Χωριό. Αλλά είχαν πάει στις Σέρες πριν γεννηθώ ακόμα. Οπότε. Δεν. Σέρες είναι ο τόπος μου, ναι. Πάω, βέβαια. Μάλιστα. Πολλά νέα σου έμαθα σήμερα και πολλά μυστικά μοιραστήκαμε. Αλήθεια. Πάμε σε αυτά που δεν είναι μυστικά. Ναι. Για πες μου για την εκπομπή μαγειρικής. Λοιπόν, αυτό ήταν μία πρόταση η οποία μου έγινε ξαφνικά, απάντησα ξαφνικά και είναι αυτό που σου λέω ότι και πέρασα πάρα πολύ ωραία και έμαθα να μαγειρεύω και κακά τα ψέματα με, πώς να το πω, μου έδωσε και μία σιγουριά ούτως ή άλλως και οικονομική, αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Και την έκανα και με ανθρώπους τους οποίους ξέρω. Και γι' αυτό πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, με τους μισούς είχα ξανασυνεργαστεί. Γνώρισε τον Αλέξανδρο, με τον οποίο. Δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε. Σου μάθε κανένα γλυκό. Πολλά μου έχει μάθει ο Αλέξανδρος. Για πες μου ένα που έμαθες να το φτιάχνεις πολύ καλά. Μα όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει στην εκπομπή που σπίτι και τα φτιάχνω. Ένα που έχεις μάθει πολύ καλά. Που το έχεις κάνει αρκετές φορές μέσα. Είναι το ψαρονέφι. Το ψαρονέφι το κάνω πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι φαγητό. Αγλικό, λες. Ναι. Αγλικά έχω φτιάξει κάτι ωραία σφολιατίνια με. Μαύρη σοκολάτα και τυρί κρέμα. Αυτά έχεις τα έχω φτιάξει πολύ ωραία. Έχεις το ίδιο κέφι να κάνεις γλυκό με φαγητό, γιατί εγώ όσο ναι, μου αρέσει ναι, ναι, να κάνω φαγητά, με τα γλυκά εντάξει, πιο δεύτερο ναι, αρέσει, τα έχω, δεύτερη μοίρα. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Και τώρα θέλω να μάθω να φτιάχνω, όχι θέλω να μάθω, θέλω να προσπαθήσω να φτιάξω ένα cheesecake που έχουμε κάνει. 500.000 θερμίδες. Λοιπόν, να σου πω, πες μου και για Το Just the Two of Us. Θα βγει με την καινούργια σεζόν. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Ναι, έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Εντάξει, δεν έχει σημασία τελικά το γιατί. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η εποχή είναι λίγο δύσκολη και στριμωγμένη. Αλλά το θέμα είναι αποτέλεσμα. Θα βγει? Δεν το ξέρω να το απαντήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήξερα να σα το απαντήσω αυτό το πράγμα. Και ένα λόγο που απέφευγα να πηγαίνω και σε. Να δίνω συνεντεύξει και να πηγαίνω καλεσμένο σε εκπομπέ είναι γιατί ήξερα ότι θα μου ρωτούσαν αυτό το πράγμα και δεν μπορούσα να λέω κάθε 10 μέρες ότι δεν ξέρω να σα το απαντήσω. Mm. Γι' αυτό απέφευγα. Τώρα λοιπόν εδώ ήρθα ότι. Δεν με νοιάζει που θα είχα να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, ήθελα να δω εσά έτσι κι αλλιώ. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω να σα απαντήσω.
Εύχομαι να τα καταφέρουν, ξέρω ότι το θέλουν και εύχομαι να γίνει. Πότε θα γίνει όμως δεν το ξέρω. Και μπορώ να σας πω ότι δεν το ξέρουν ούτε αυτοί. Ναι, ούτε το σίγουρη. Κανάλι το ξέρει. Να σου πω, φέτος που είχες περισσότερο χρόνο τελικά. Εκείνο το σενάριο που είχες στο μυαλό σου για ταινία το προχώρησες. Ναι. Μπράβο, ρε, φέτος γενικά ήταν ίσως η πιο όρημη χρονιά της ζωής μου. Χρήσιμη χρονιά της ζωής μου. Δημιουργική. Δημιουργική δεν θα σου πω ότι ήταν, γιατί δεν τελείωσα κάποια δημιουργία. Έχω ξεκινήσει, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα. Πιο έκατσα και είδα το ποιος είμαι, τι θέλω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, ποια είναι τα κίνητρά μου. Τα είχα αφήσει λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτά. Και δεν πειράζει που το έκανα. Είχα ανάγκη να το κάνω. Δηλαδή, εμένα το όνειρό μου στην τηλεόραση ήρθε και πραγματοποιήθηκε κατευθείαν. Είναι φοβερό αυτό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά όχι και ευτυχία. Αλλά μένεις ξαφνικά. Αλλά ήταν και super wow. Ναι. Ξεπέρασε νομίζω το όνειρά σου. Ναι. Αυτό πάντως περίμενα. Αυτό πάντως ήλπιζα να κάνω. Τι ήλπιζε να κάνει την τεράστια. Πώ να σου πω, απίθανη επιτυχία, όχι τη χρονιά, τη δεκαετία. Πλάκα μου κάνει. Πάνω κάτω, ναι. Μα τι όνειρα είχε καλή μου. Είχα αυτό, ήταν υψηλό στόχο. Και έγινε, και έγινε αμέσω. Έγινε με τη δεύτερη προσπάθεια. Οι Σαββατογεννημένε ήταν μια σειρά που πήγε καλά, αλλά αυτό που συνέβη με το παραπέντε ήταν αυτό ακριβώ το οποίο θεωρούσα το απόλυτο. Παραμίλησε ο κόσμο. Δηλαδή, έβλεπα του απαράδεκτου και έλεγα ότι κάτι τέτοιο θα ήθελα να πετύχω. Το παραπέντε έχει την προοπτική να αφήσει την. Πώ το λένε. Η επίδραση, η επιρροή που άφησαν οι απαράδεκτοι που έχουν περάσει 20 χρόνια μπορεί να το πετύχει και το παραπέντε μετά από 10 χρόνια θα το ξέρουμε. Αλλά φαίνεται ήδη, έχουν περάσει 5 χρόνια και είναι πολύ φρέσκο. Είναι όπως το και λέτε. Πολύ αγαπητό. Λοιπόν, έγινε λοιπόν πολύ γρήγορα και έμεινα ξαφνικά χωρίς ίσως στόχους ή χωρίς κίνητρα. Δεν ήταν τόσο δυνατό το κίνητρό μου και έχασε δεν ήταν τόσο δυνατό το θέλω μου. Στο ότι επειδή αυτό ήταν πολύ μπαμ, πολύ γρήγορο και πολύ μεγάλο. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχασα την ισορροπία στον εαυτό μου, στο να αλλάξω αυτός που είμαι. Όχι αυτός να που ήμουν. Όχι να αλλάξει. Στο να μην ξέρω ακριβώς. Τι κάνω. Ναι, αυτό ναι. Τι κάνω λοιπόν τώρα. Το πέτυχα αυτό που ήθελα. Τι άλλο θέλω να πετύχω. Εγώ νομίζω ότι σοφά δεν μπήκε τελικά. Ενώ τότε λέγαμε, μα γιατί το κάνει αυτό. Δεν πήγε κατευθείαν καπάκι, έστω και μετά από ένα χρόνο σε ένα επόμενο σύριαλ. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό για να μπει στη διαδικασία να κοντραριστεί με τον εαυτό σου τόσο γρήγορα. Και θα κοντραριζόμουν και χωρίς λόγο, γιατί ο στόχος μου δεν ήταν να κοντραριστώ με τον εαυτό μου. Δεν είχα αυτό σαν στόχο. Ο στόχος μου ήταν να ξαναγεμίσει η καρδιά μου και να γράψω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Αυτό το οποίο θέλω να γράψω λοιπόν τώρα και που γράφω, είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε πράγματα τα οποία τα έζησα. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω σαν δουλειά. Είναι μια ιστορία την οποία την έχω ζήσει, με έχει κάνει να αισθανθώ πράγματα και θα καθίσω να την καταγράψω. Αλλιωμένη, πιο ενδιαφέρουσα, τι ιστορία. Αυτά θα τα πούμε το καλοκαίρι όταν θα έρθω, περίπου. Θα την έχω τελειώσει, θα έρθω στην νησί που θα είσαι. Ιστορία τι, ερωτική ιστορία. Όχι, δεν είναι ερωτική κομεδί. Ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Κομωδία. Έχει πολύ χιούμορ, αλλά έχει κυρίως έχει μέσα αγάπη. Όχι, όχι, όχι. Αγάπη. Ναι. Αγάπη. Είναι η μέρα μου σήμερα. Ναι. Πήγαινε καναπέ γρήγορα με εντάξει, με το συμμαθητή σου, που είναι μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είσαι.